Κοντά μας ο προπονητής της γυναικείας ομάδας του Θεσπρωτού, ο κύριος Κίστης Χρήστο. Κύριε Κίστη, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για την πάρα πολύ καλή αποδόση της ομάδας σας και μετά φυσικά για την νίκη, αν και φιλικό παιχνίδι, όμως η ομάδα σας έδειξε πάρα πολύ καλά στοιχεία. Στοιχεία θα έλεγα που θα ζήλευαν και αντρικές ομάδες. Με κολακεύουν τα λόγια σας. Όχι, έτσι είναι. Εντάξει, έτσι είναι βέβαια, αλλά είναι αποτέλεσμα 2 χρόνων δουλειάς, εντατικής και επίπονης δουλειάς, γιατί κακά τα ψέματα τα κορίτσια δεν ξέραν τι σημαίνει γήπεδο, έτσι, και πρέπει να τα πείσουμε πρώτα απ' όλα ότι το γήπεδο δεν είναι μόνο για άντρες αλλά και για κορίτσια. Και αφού κάναμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα, έχουμε φτάσει τουλάχιστον μέχρι αυτό το αποτέλεσμα που είδατε εσείς σήμερα εδώ πέρα. Πιστεύω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Έχουμε ξεκινήσει μόλις 2 εβδομάδες την προετοιμασία μας. Εντάξει, οι κοπέλες της Κέρκυρας είναι στο ξεκίνημα ακόμη. Βλέπουμε ότι. Είναι μια ομάδα στη γέννηση. Μπράβο. Με ενθουσίασε πάρα πολύ το γεγονός ότι είδα τόσες πολλές κοπέλες ντυμένες στα ερυθρόλευκα. Είναι ό,τι σημαντικότερο για μας, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας εμάς. Δεν είναι ούτε το πρωταθλητισμός ούτε τίποτα. Είναι να βλέπουμε κορίτσια στο γήπεδο. Γενικά, και αυτό που είδα εγώ σήμερα. Στο γήπεδο, να ξεφύγουμε από άλλα μονοπάτια. Μπράβο. Αλλά επειδή εγώ εμείς είμαστε με τα κορίτσια και ασχολούμαστε, είναι ό,τι καλύτερο έχω δει μέχρι τώρα σε ομάδες που έχω πάει και πιστέψτε με, γιατί έχουμε πάει σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Και αυτό το υλικό. Τώρα πρώτη φορά εδώ πέρα. Θέλω να συνεχιστεί, όπως είπα και στο coach των αντιπάλων, θέλω να συνεχίσω την πορεία, να μην πτωηθεί από τίποτα, γιατί έχει το μέλλον όλο μπροστά του. Τίποτα παραπάνω. Εμείς είμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο και φέτος που είμαστε και στον δυτικό όμιλο, όπως τον έχω χαρακτηρίσει εγώ, με ομάδες της περιοχής, πιστεύω θα πάμε πάρα πολύ καλά, λόγω της εμπειρίας που έχουμε και λόγω των κοριτσιών, των οποίων είναι ένα υλικό φανταστικό για μένα. Το πρωτάθλημα ξεκινά τον Νοέμβρη. Το πρωτάθλημα 11 Νοεμβρίου ξεκινάμε. Με 6 ομάδες είναι, είμαστε εμείς ο Θεσπρωτός, είναι η Κέρκυρα, τα Γιάννενα, το Μεσολόγγι και οι Αμαζόνες Θεσπρωτείας. Μάλιστα, δεν είναι ομάδα από την Άρτα, δεν υπάρχει. Να, συγγνώμη, δεν την είπα. Συγγνώμη. Υπάρχει είναι 6 ομάδες. Είναι 6 ομάδες ακριβώς. 6 ομάδες. Ναι. Είμαστε η Άρτα. Γάμα Εθνική. Είμαστε στο δυτικό όμιλο της Γάμα Εθνικής, απαρτίζεται από 6 ομίλους. Εγώ να ευχηθώ μόνο υγεία, γιατί η παρούσα που θα σας μιλήσει τώρα προέρχεται από ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό. Έρχεται μετά από ρήξη χιαστών και επέμβαση στο γόνατο τον Απρίλιο μήνα. Και ευτυχώς μπήκε μέσα και την είδαμε ότι είναι σε πάρα πολύ κατάσταση. Είναι παίκτρια της Εθνικής Νεανίδων. Και είχαμε αυτό το περιστατικό που μας έχει στοιχήσει πάρα πολύ αυτή τη χρονιά. Εγώ θέλω μόνο υγεία. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, πιστέψτε με. Μόνο υγεία στα παιδιά. Κοντά μας η Τατιάνα Γεωργίου, από τις καλύτερες παίκτριες σήμερα, η αρχηγός της ομάδας του Θεσπρωτού, η οποία είναι και στην Εθνική Νεανίδων, αν δεν κάνω λάθος, και Κορασίδων. Προέρχεσαι, από, όπως μου είπε ο προπονητής σου, από ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Τελικά σε βλέπω υγιέστατη, να είσαι καλά, σιδερένια. Θέλω να μου πεις 2 λόγια για το σημερινό παιχνίδι και γενικά για το γυναικείο ποδόσφαιρο εδώ στην Βορειοδυτική Ελλάδα. Ναι. Σήμερα, από ό,τι είδαμε, ήταν πολύ καλά τα στοιχεία της ομάδας και της δικιάς μας και της αντιπάλου ομάδας. Παίξανε καινούρια κορίτσια που πρώτη φορά στην ουσία παίζουν, με πολύ καλές επιδόσεις και γκολ. Και ευελπιστούμε για το καλύτερο στη συνέχεια. Την ομάδα της Κέρκυρας πώς είναι, αν και μια πάρα πολύ νεοσύστατη ομάδα. Είναι καινούρια, που αυτό χρειάζεται. Ναι, θέλει παιχνίδια στα πόδια της να πάρει, ώστε να βελτιωθεί αρκετά. Αποκτήσει εμπειρίες. Αποκτήσει εμπειρίες, σωστά. Το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα σου, ευχαριστημένη από τον προπονητή σου, γενικά από τις συμπαίκτριές σου, από το όλο κλίμα της ομάδας. Πάρα πολύ. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, ωραίο και καλό. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι, γιατί στο γυναικείο ποδόσφαιρο, βέβαια, είμαστε μόνοι, μόνο γονείς δεν βοηθάνε για απ' έξω. Ναι. Και ό,τι γίνεται από τους συγγενείς και τους φίλους. Και μακάρι να βοηθήσουν και άλλοι ώστε να αναπτυχθεί λίγο το γυναικείο ποδόσφαιρο, που είναι πολύ υποτιμημένο. Βέβαια, γιατί σε άλλες χώρες και ειδικότερα της Βόρειας Ευρώπης είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένο. Και ειδικότερα στη Γερμανία. Βέβαια. Και τώρα έχουμε παιχνίδια με τη Γερμανία Εθνική. Αλλά εντάξει. Σε ευχαριστώ, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Η φιλοδοξία σου σαν ποδοσφαιρίστρια. Να πάω στην Εθνική, να συνεχίσω μια καλή πορεία και να ανέβει και η ομάδα μου, βέβαια. Ώστε να είμαστε σε καλό πρωτάθλημα, να ανέβουμε β' Εθνική, μέχρι από τώρα σκοπός μας είναι αυτός και θα δούμε.